το μνημόνιο παλιά στο 1% για φέτος και του χρόνου και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μεγάλη μείωση των πλεονασμάτων και αυτό δημιουργεί χώρο προφανώς για μια πιο θετική πορεία προς την ανάπτυξη. Ναι. Κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι μένουν λεπτομέρειες τώρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, προφανώς εσείς ξέρετε περισσότερα, βοηθήστε μας να καταλάβουμε κι εμείς. Το χρέος, η διευθέτηση του χρέους που το βάλατε σαν όρο για να δεχτούμε αυτά τα σκληρά μέτρα, γιατί σκληρά είναι, δεν νομίζω ότι θα το αφισβητήσετε αυτό. Μπορεί να λέτε ότι πληρώνουν περισσότερο οι έχοντες, αλλά όλοι πληρώνουν στο τέλος. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Οι φτωχοί δεν θα πληρώνουν το ΦΠΑ. Θα σας πω. Όπως ξέρετε, οι προτάσεις που είχαμε απέναντι αντίμα ήταν απευθείας περικοπή συντάξεων και μισθών και καθολική αύξηση του ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες και μάλιστα με πολύ βάρβαρο τρόπο. Αν περιλάβεται το ρεύμα και πολλά άλλα, πλατιάς κατανάλωσης αγαθά. Απέναντι σε αυτή του τύπου την προσαρμογή, εμείς αλλάξαμε εντελώς το μείγμα και προτείναμε μία προσαρμογή η οποία έχει το 70% από στοχευμένες παρεμβάσεις στο θέμα των εσόδων και αυτό είναι η συμβολή που θα κάνουν οι επιχειρήσεις και τα πιο ευκατάστατα στρώματα και ένα 30% παρεμβάσεις στο ΦΠΑ που βεβαίως επηρεάζουν πλατύτερα στρώματα αλλά και πάλι είναι στοχευμένες παρεμβάσεις καθώς αποφύγαμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα πολύ βασικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα και άλλα πολλά. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω εσείς δεν τα βρίσκετε και πολύ σκληρά τα μέτρα. Εγώ τα βρίσκω ισορροπημένα. Ναι, καλύτερη δυνατή σύνθεση που μπορούσε να γίνει αλλάζοντας ταυτόχρονα τη φιλοσοφία της προσέγγισης στο πρόβλημα αυτό. Τότε γιατί σπεύσατε, αφού τα βρίσκετε ισορροπημένα, γιατί έσπευσε η κυβέρνηση να διευκρινίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμά της. Του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η οικονομική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν έχει κανένα από τα στοιχεία ενός συμβιβασμού που γίνεται στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα απασχολήσει σήμερα όλους τους εμπλεκόμενους. Επιμένει η ελληνική κυβέρνηση ότι η προϋπόθεση για να δεχτεί αυτή τη συμφωνία είναι να υπάρξει μια αναφορά ρητή για το χρέος. Το χρέος νομίζω έχει δύο πλευρές. Η μία του πλευρά είναι η βραχυχρόνια, ας την ονομάσουμε έτσι. Η διαχείριση δηλαδή του χρηματοδοτικού κενού. Το 15, 16, 17, 18. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας. Ο τρόπος δηλαδή που για την επόμενη τριετία θα γίνει η ανακριματοδότηση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και είναι και το μακροχρόνιο πρόβλημα, η αποπληρωμή του χρέους δηλαδή από το 22 και μετά έως το 45, που αφορά το χρέος προς τους Ευρωπαίους εταίρους και τον EFSF. Αυτές είναι δύο διαφορετικές πλευρές. Το ένα κομμάτι εμείς είναι αυτό που θα έχει και θα αφορά την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού τώρα και ταυτόχρονα η δική μας θέση, όπως διατυπώθηκε στο Euro Summit, ήταν να υπάρχει μνημόνευση σαφής για τον τρόπο επίλυσης του μακροχρόνιου. Ναι. Εάν λοιπόν αυτοί στυλώσουν τα πόδια και δεν υπάρχει αυτή η μνημόνευση. Όχι, κάτσε, σαφής, συγγνώμη, Γιώργο. Θα τη δεχτούμε τη συμφωνία ή όχι. Νομίζω ότι ας περιμένουμε να δούμε την τελική υπουργέ, μου, μισό λεπτό. Η επιχειρηματολογία σχέση με το χρέος, αυτό που μας είπατε τώρα, που το χωρίσατε σε δύο κομμάτια. Αυτό που είναι μετά το 22, που εν πάση περιπτώσει είναι μακριά για να το διευθετήσουμε, ενώ το τωρινό. Πάμε σε σχέση με το χρηματοδοτικό κενό. Είναι ακριβώς η ορολογία που έχει ο Σόιμπλε και οι Ευρωπαίοι. Που λένε δεν χρειάζεται ρε παιδιά να ασχολείστε με το χρέος τώρα. Μετά το 22. Ο άρεσε είναι να κατηγορήσει τον Υπουργό όχι, τώρα ότι είναι η φωνή του Σόιμπλε. Όχι ρε παιδιά, η φωνή του Σόιμπλε. Προσπαθώ να καταλάβω. Να το καταλάβετε πολύ απλά.
αυτή η διάκριση που έκανα είναι αντικειμενική. Δεν την κάνω ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Είναι αντικειμενική. Λοιπόν, το χρέος έχει αυτές τις δύο πλευρές. Τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Σε ποιο από τα δύο κομμάτια του χρέους αναφέρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου και η Επιτροπή της τότε? Πείτε μου ειλικρινά. Στο τωρινό ή μετά το 22? Δεν έχω παρακολουθήσει πλήρως τη συζήτηση, δεν θα σας απαντήσω. Α. ναι, επανέρχομαι. Πριν από 2-3 μέρες είχατε βάλει ως κυβέρνηση σαφή όρο να υπάρξει σαφής αναφορά στο πώς θα μειωθεί, θα κουρευτεί, θα αναδιαρτρωθεί τέλος πάντων το χρέος. Είτε του 1920, το 1922, ή το 1921 ή το 18. Επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό? Γιατί υπάρχει μια εικόνα ότι οι άλλοι έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν το δέχονται αυτό. Είναι πολύ σαφής. Θα επαναλάβω ακριβώς τα ίδια πράγματα χωρίς να σας διαφωτίσω περισσότερο. Σας απαντάω λοιπόν. Σας απαντάω. Η κάλυψη του χρηματοδοτικού προγράμματος 15-18 απαντάει στο ερώτημα του βραχυχρόνιου χρέους. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία βιώσιμη. Όχι, κύριε Σταθάκη, για την εξυπηρέτηση. Δεν μιλάμε για την εξυπηρέτηση του χρέους ή για το δημοσιονομικό κομμάτι. Λέμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι ζητάει μία ρύθμιση για το χρέος. Διευθέτηση, πώς θα διευθέτει. Σου λέει ότι μέχρι το 22 είναι το τωρινή συμφωνία. Εντάξει. Και μετά το 22 βλέπουμε. Το ρωτάμε γιατί. Εντάξει. Είναι προφανές ότι θα είναι δύσκολο να υποστηρίξει μία συμφωνία χωρίς κάποια αναφορά στο χρέος και στο εσωτερικό. Παραδείγματος χάρη, οι ανεξάρτητες Έλληνες κάνανε σαφές ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν μία συμφωνία η οποία δεν έχει αυτή τη διευθέτηση. Επ' αυτού τι λέει η κυβέρνηση, τι θα κάνετε? Έχω την εντύπωση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι ο τρόπος επίλυσης του βραχυχρόνιου ζητήματος, το οποίο περιλαμβάνει, όπως ξέρετε, μια σημαντική, ας την ονομάσουμε μήνυ αναδιάρθρωση, προκειμένου να μπορεί να πληρωθεί, και μια σημαντικό βήμα, αυτό μένει να προσδιοριστεί, για το μακροπρόθεσμο χρέος, αποτελεί απόλυτα βιώσιμη και πολιτικά λύση. Περιμένετε λοιπόν. Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι. Με βάση τη συμφωνία θα πληρώσουμε και του χρόνου, το 15 θα πληρώσουμε τον έμφυα όπως τον ξέρουμε, με τις ίδιες αντικειμενικές αξίες και με τον ίδιο τρόπο, και θα φέρει το ίδιο ποσό. Το 2016 θα πληρώσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχει πρόβλεψη ίσπραξης του ίδιου ποσού? Θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον έμφυα? Αν καταρτήσουμε και περιμένετε τον προϋπολογισμό του 2016, θα σας απαντήσουμε το φθινόπωρο. Ναι. Μισό λεπτό. Εντάξει, εσείς είχατε προαναγγείλει ότι... Εμείς τώρα εκτελούμε ένα προϋπολογισμό που έχει φτιάξει προηγούμενη κυβέρνηση με οριακές αλλαγές. Όταν φτιάξουμε το δικό μας προϋπολογισμό για το 2016. Μα υπάρχει πρόβλεψη, Υπουργέ μου. Υπάρχει πρόβλεψη τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον ΕΦΑ, υπάρχει πρόβλεψη για το πλεώνασμα του 2016. Όχι, υπάρχει πρόβλεψη στη συμφωνία για ίσπραξη 2,65. Όπως και φέτο. Όπως και το 2015. Στη συμφωνία το υπογράψαμε. Σας διαβεβαιώ ότι στη συμφωνία για το 2016 δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός του 2016. Υπάρχουν οι στόχοι και τα προβλεπόμενα μέτρα προσαρμογής. Το 2,65 όμως υπάρχει ως πρόβλεψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο νέο προϋπολογισμό του 2016 η κυβέρνηση έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, με κάποιους περιορισμούς, αυτούς που συμφωνήσαμε για το στόχο του πλεονάσματος και τη έκτακτη φορολόγηση όπως την έχουμε θέσει. Κύριε Σταθάκη, μισό λεπτό τώρα, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε. Έτσι όπως μας λέτε για τον έμφυα, μπορώ να καταλάβω εγώ ότι τα 7,8 δις που προβλέπει η συμφωνία που έχει υπογράψει δεν πολύ ισχύουν, διότι δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός του 2016 και μπορεί να είναι αλλιώς, άλλα κτλ. Δεν υπονοώ τίποτα τέτοιο. Υπονοώ ότι έχουν συμφωνηθεί ορισμένα μέτρα. Μάλιστα. Για το 2016 που αφορούν τι πλεώνασμα θα έχει ο προϋπολογισμός και ένα πακέτο επιπρόσθετο μέτρων σε σχέση με τα ισχύοντα, τα οποία θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό δεν εμποδίζει την κυβέρνηση όταν φτιάχνει τον προϋπολογισμό του χρόνου να κάνει οποιαδήποτε αναδιανομή φορολογικών εσόδων, αρκεί να βρει ισοδύναμα.
Ναι, μισό λεπτό, κύριε Σταδάκη. Εντάξει, σύμφωνοι. Σαφές, δεν είναι. Άμα βρεθούν ίσο... Αν μπορεί η κυβέρνηση και καταργήσει, ας πούμε, τον έμφυα, θα πρέπει να έχουμε βρει και τα ισοδύναμα που θα το αντικαταστήσουν. Αυτό το λέτε σε μερικούς δικούς σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Που είχαν εξαγγείλει ότι θα καταργηθεί ο έμφυα. Εγώ το λέω σε εσάς που με ρωτάτε. Ναι, μισό λεπτό. Αν μπορείτε να βρείτε ισοδύναμα, είναι φανερό ότι μπορείτε να διπλασιάσετε και τις συντάξεις. Δεν συζητάμε τώρα όμως με αυτή τη βάση. Εδώ συζητάμε για το τι συμφωνείτε. Και αυτό που ξέρουμε εμείς, έχουμε ως εικόνα, ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί φέτος ο έμφυα. 2 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, ξέρω εγώ περίπου, και άλλα τόσα του χρόνου. Το άλλα τόσα τι σημαίνει? Άλλα 2.600 για του χρόνου. Δεν έχει δεσμευτεί. Όχι. Όχι. Σας επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Τον προϋπολογισμό της χώρας θα τον φτιάξει και θα τον καταθέσει η κυβέρνηση. Πείτε μου κάτι, υπουργέ μου, εσείς τώρα που είστε και υπουργός ανάπτυξης και σας ενδιαφέρει, ας πούμε, όχι. Σας ενδιαφέρει και το κράτος πάρα πολύ, αλλά εσείς έχετε τον ιδιωτικό τομέα να διαχειριστείτε κάπως, να τον βάλετε σε μια γραμμή, να δουλέψει κλπ. Όσο μπορείτε και όσο μπορείτε να επέμβετε ως υπουργός. Τα μέτρα αυτά, τώρα ειλικρινά, πόσο επιβαρύνουν την επιχείρηση, ας τη μεγάλη, που τη βάζει παραπάνω φόρο και καλά κάνει. Τη μεσαία επιχείρηση, ρε παιδί μου, τη μικρομεσαία, που είναι τσίμα-τσίμα, βγαίνει δεν βγαίνει. Έχει και λίγη ζημιά φέτο και πέρσι εξαιτίας της κρίσης. Ή μπορεί πέρσι να είχε λίγα κέρδη, φέτος να έχει ζημιά. Λοιπόν, πόσο τους την επιβαρύνει όλο αυτό το πράγμα, το 26 να πάει 29, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, όλο αυτό το πακέτο, τι σου λένε σένα στα χαρτιά σου ότι επιβαρύνει τον επιχειρηματία? Νομίζω ότι έχει, ειδικά στη μικρομεσαία, ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ναι. Προφανώς η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα τις επιβαρύνει. Ναι, βέβαια, προφανώς. Και γι' αυτό εξετάζουμε πολύ μεθοδικά και συστηματικά το πώς σε πολλές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως τις παραγωγικές, μπορούμε να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς κυρίους πόρους και στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίβαρο σε αυτή την επιβάρυνση. Το δεύτερο τώρα. Για τις μεγάλες και όλες τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων προφανώς αποτελεί μια επιπρόσθετη επιβάρυνση. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει προσέγγιση που λέει ότι εάν η οικονομία επιστρέψει σε γρήγορους και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η αύξηση της φορολογίας επί των κερδών θα ισορροπήσει με ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Το 26-29 σε όλους? Το 26-29 είναι μια λογική αύξηση κατά τη γνώμη μου και είναι απόλυτα εντός των συντελεστών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είναι ο τομέας σας και ο τουρισμός και η ανάπτυξη κλπ. Αυτό το περίφημο θέμα με τα νησιά και με την κατάρρευση της έκπτωσης, το οποίο παλεύεται ακόμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι θα σημάνει στην πράξη, ποια είναι η δική σας η θέση ως αρμόδιου υπουργού, ας πούμε? Κατά τη γνώμη μου, για τα εμπορικά τουριστικά νησιά δεν θα υπάρχει κανένας σοβαρός αντίκτυπος και σε κάθε περίπτωση δύσκολα υπερασπίζεται κάποιος τα εμπορικά τουριστικά νησιά να έχουν έκπτωση στο ΦΠΑ. Για όλα τα άλλα νησιά όμως, που πραγματικά έχουν ανάγκη μια θετική προσέγγιση, δίνουμε τη μάχη και νομίζω ότι θα διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Μα δεν το ξέρω όμως πολύ καλά, αλλά λένε οι αρμόδιοι και οι νομικοί ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει τα νησιά. Ότι είναι θέμα συνταγματικό. Νομικό, ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει μερικά νησιά είναι εμπορικά, μερικά δεν είναι. Πώς θα γίνει αυτό? Προσπαθούμε να βρούμε ένα πληθυσμιακό κριτήριο ή ένα κριτήριο οικονομικό με κατακεφαλήν εισόδημα. Α, με το κατακεφαλήν εισόδημα. Οπότε Μύκονος, ας πούμε, και Σαντορίνη και τα λοιπά που είναι ψηλά θα αυτό, ενώ ακριβώς η Φούρνη και η Αρκή και τα λοιπά που είναι κάτω από το εθνικό μέσο όρο θα ξέρω. Και προσπαθείτε να το κοινωνικά και βρούμε μια διατύπωση τέλος πάντων. Άρα, και όταν λέτε εμπορικά νησιά, εννοείται 5, 6, 10, 15, πόσα? Νομίζω ότι 5 είναι υπέρα αρκετά. Άρα λοιπόν, καταρχήν έχετε δεχτεί τουλάχιστον για 5 νησιά αυτή την ιστορία. Δεν ισχύει αυτό που μας είπε ο Καμένος προχτές, ότι ο κύριος Παπάς του είπε ότι δεν τίθεται θέμα για τα νησιά?
Όχι, νομίζω ότι έχει τεθεί και μάλιστα πολύ πιεστικά. Από τους απ' έξω. Ναι. Ναι, και οι οποίοι απ' έξω γιατί, από ό,τι γιατί καταλαβαίνω έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής για του διάφορα επίπεδα συντελεστών ΦΠΑ. Εκεί που είχαμε 3 βασικούς συντελεστές, αλλά τελικά είχαμε 6 κατηγορίες μαζί με τις εξαιρέσεις κλπ. Είχαμε συμφωνήσει επί της αρχής να μειωθούν οι συντελεστές στους 3 βασικούς. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύναμε και την ιδέα του να γίνουν οι 3 συντελεστές 2, αλλά ταυτόχρονα έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής να υπάρξει μια ομοιογενοποίηση και απλοποίηση του ΦΠΑ σε 3 βασικές κατηγορίες. Mm-hmm. Συνεχίζουν να υπάρχουν πιέσεις για την εστίαση να πάει στο 23%? Από όσο ξέρω, ναι. Ναι. Άρα με συγχωρείς. Ελπίζω να μην περάσει. Άρα, Γιώργο μου, κύριε Υπουργέ, ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι λεπτομέρειες όλα αυτά όπως μας... καθόλου. Είναι αναποτελεσματικό αυτό. Περίμενε ένα λεπτό όμως, Υπουργέ μου, γιατί τα άρα δεν είναι λεπτομέρειες όλα αυτά που μας λες ότι μένουν λεπτομέρειες. Λες το ένα, λες τα όλα στο τρίτο, δεν βγαίνει λεπτομέρεια το πακέτο. Δεν προκύπτει ότι είναι λεπτομέρειες αυτά που μας χωρίζουν ακόμα για να τελειώνουμε με τη συμφωνία. Αν το βάλετε κάτω και δείτε τον κύριο Όγκο, το 90% των μέτρων. Και έχουν μείνει 2 ή 3 πολύ συγκεκριμένα θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το τελευταίο κομμάτι, 3 μέτρα στα 50 που έχουν συμφωνηθεί. Ναι, αλλά ιδιαίτερη σπουδαιότητα όμως, όπως η αναφορά Βεβαίως. Στο χρέος, όπως η νησιωτικότητα, όπως η εστίαση, δεν είναι λεπτομέρειες. Ναι. Προφανώς εσείς, επειδή ξέρετε πολύ καλά ελληνικά, δεν μιλήσατε ποσοτικά. Έχουμε δεχτεί 47, λείπουν 3. Άρα είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε δεχτεί, έχουμε προτείνει. Και έχουν γίνει αποδεκτά. Έχουν προτείνει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Παρότι δεν του παίρνει εύκολα κουβέντες του Υπουργού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα.